Θα δούμε, θα βρείτε το δεύτερο χάμα. Ναι, ρε, ξεφτύλε. Είναι πολύ μεγάλο το έργο. Θα σου πω όμω εδώ ότι έχει παιχτεί. Γιατί εδώ υπάρχει, φίλε, αυτό ο μοναδικό εχθρό που είχε ο Κάτμαν, α πούμε, είχε εμά και εμένα θα δει με ω αιχμή. Μεγάλη αιχμή. Ναι. Θυμάστε, πήγε να μου παιχτεί τα λεφτά από το τηλέφωνο του γράφου στα αρχίδια μου τώρα και τα με την αντιτρομοκρατική του προηγούμενου καλοκαίρι γι' αυτό. Το προηγούμενο, ναι. Εντάξει. Ναι. Το στήσιμο, έτσι, άνευ λόγου και αιτία. Ναι. Λοιπόν, ανάλογη εποχή καλοκαίρι, πρόσεξε να δει. Μου δείχνει η Μαρία που πάνε κάποιοι στην Έδα και κάνουνε κάμπινγκ. Ναι. Βλέπω κάτι φουκαράδες εκεί, κάτι βλάκες. Ναι, ναι. Ήταν, λέει, τοπική νίκη. Εν συνεχεία η τοπική νίκιας είναι η αιχμή του δόρατος της χρυσής, έτσι. Ναι. Είναι οι μαχαιροβγάλτες που έχει μαζέψει ο λαγός, κάτι που ψήσει το φουσκωτή, κάτι μάχη που έχουν. Γιατί μόνοι που κάνατε επεισόδια τελικά ήταν αυτοί. Ναι. Καλώς. Ναι. Είναι ένταξης που βρίσκεται. Όχι. Δίλα από το κτήμα μου, φίλε. Τι λες. Ναι, ρε, φίλε. Απλά δεν θες να δώσω διάσταση και λέει τα μουνάκια πάμε προκαλούν. Δηλαδή σου λέει θα τον στήσουμε και συνδέσε το αυτό με το αποθυμένο λαγού που τον έχω κάνει ρόμπα για τα λεφτά του Μπούρδαξ. Έτσι. Και βγαίνει που βγαίνει και χτυπάει το χάμο και του λέει θα καλέσεις ρε τον περίανδρο να μιλήσει, ρε προδότη τον περίανδρο να μιλήσει στη Λάρισα. Όλα αυτά την ίδια εποχή, έτσι. Μάλιστα. Κάμπινγκ Νέδα, χτυπήματα στο κερατσίνι και τσαμπουκάει το μελιγαλά στο χάμο για μένα. Δένουν κι άλλα πράγματα. Δένουν κι άλλα. Καλά, βες πως με πήγαιναν. Δένουν κι άλλα πράγματα, αλλά. Εντάξει, φίλε, μια του κλέφτη, δύο του κλέφτη, τέλος πάντων. Ναι, 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 φίλε, εννοείται. Αυτοί όχι για να μου κάνουν κακό, εμένα μου κλάνε τα αρχίδια, αλλά μόνο που θα εμπλακόμουν εγώ σε κάτι. Γιατί εγώ δεν έχω μάθει να τρώω ξύλο. Αν παρουσιαστούν 20 και δεν μπορώ να κάνω τίποτα και τι μαζέψω. Το ξέρουν ότι μετά θα του σκοτώσω, φίλε, είναι απλό το θέμα. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχουν δυσκολίες σοβαρές. Και ότι ίσως θα πρέπει, όπως λες, να διαπραγματευτούν και δεν ξέρουμε τι να διαπραγματευτούν τώρα πια. Γιατί το βραγί τους έχουν δώσει, θα δούμε. Η απόσυρση είναι, θα την κλείσει ο Κάτμαν. Αυτό που είχε πει ότι κάνει πάντοτε στις δυσκολίες, θα την κλείσω και εμείς θα νοιάσει, θα αποσυρθούμε και θα υπογραφούμε τι έγινε. Ναι, και αυτά και τα λοιπά. Μην ανησυχείτε. Αυτό θα γίνει. Αυτό θα γίνει. Και θα πάρει τη φυσική του θέση. Και θα ξέρουν όλοι πλέον ότι είναι μεγάλος Ρουφιάνος. Τώρα έχει πάει τέτοια διάσταση που δεν είναι στο χώρο τα έργα αυτά. Έχει φύγει το θέμα, παίζει με άλλο. Εγώ δεν χαίρομαι για τον Κάτμαν. Εγώ σου έχω πει τη μοίρα ότι δεν ξέρουμε. Έχω χαρεί, ρε φίλε, για όλους αυτά τους πούστιδες. Και έχω χαρεί γιατί ο φίλος ο Ξανθός. Θυμάσαι που σου είχα πει από την αρχή. Με ξέρω διαπίστωση ευτυχώς πολύ γρήγορα από την εμπλοκή σου με τους παροτρεχάμενους του χώρου που είχαν φύγει από τη Χρυσή και προδίδαν και λέγανε κανένα. Θυμάσαι που σου είχα πει ότι όχι μόνο για λόγους ηθικούς και ιδεολογικούς. Αλλά για πρακτικούς λόγους δεν θέλω να ασχοληθώ πλέον με αυτό το θέμα των ανθρώπων αυτών. Σκέψω εμείς τώρα να είχαμε μείνει ο καθένας για το δικό του λόγο, έτσι. Ναι. Ότι το βλέπαμε σαν δούριο ύπος. Είχαμε βρεθεί, παιδιά, έτσι, βάκου φόντι Εβίνα, θα μπούμε μέσα και θα τους αλώσουμε. Ναι, καλά, βέβαια, δούριο ύπος. Περίμενε. Τώρα κατάπτυστη. Και σκέψω πόσο κυνηγημένη και πόσο εγώ κυνηγημένος. Από όλους αυτούς, αν ήμουν εγώ μες στη Βουλή, ποιος θα διώκει τον περισσότερο. Ποιος, αυτός που έχει τα πόλη των παρελθόν. Θα φανήσω να πούμε. Δεν ξέρω τίποτα, δεν άκουσα να πούμε. Να πάμε να κάνουμε φίτε, έχω δουλειές, γεια. Καταλαβαίνεις. Όχι, καλά. Όχι, 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 όχι. Δεν είναι το σενάριο αυτό, ούτε σαν επιστημονικής φαντασίας. Ναι. Τίποτα, εντάξει. Σκέψου λοιπόν τώρα, ποιος είναι ο μάγκας. Αυτοί που ανακατεύτηκαν και εμείς ήμασταν οι ηλίθιοι, οι βλάκες, οι ρομαντικοί. Δεν ξέρω τώρα με τους που μας λέγανε οι καλοθελητές, γιατί δεν τα βρίσκεται μαζί τους. Θυμάστε τι μας λέγανε. Βγήκε ο Μαργαρίτης, εκείνος ο αλήτης, ο αριστερός, ο κομμουνιστής, ο βουλευτής. Ο και είπε να δούμε, λέει, αυτοί από κάποια βιβλιοπολία κάτι διαβάζουν, λέει. Να δούμε τα βιβλιοπολία, τι διαβάζουν. Θα αρχίσει να φύγει αυτή, ρε. Αυτή είναι το. Μανάκι τώρα. Είναι το μέλλον των αριστερών. Θα του θυμίζει, φίλο Σαμαράς. Η θεωρία των δύο αριστερών έχει στηθεί επίτηδες για να μην χαθούν οι ψήφοι που θα φύγουν από την ακροδεξιά τώρα. Καταλαβαίνω. Ναι, ναι. Του έχουν στήσει πάντως. Είναι θέμα πρώτο τη ειδήση παντού, γάμισε. Ναι, 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 ναι. Α, θα δούμε, είμαστε. Ναι, εξέλιξα. Θα δούμε. Θα δούμε. Όμως. Θα δούμε. Καλά. Κάτι άλλα απαγγισμένα εκεί στον ελεύθερο κόσμο και τα λοιπά στηρίζουν Χρυσή Αυγή. Τι κάνουν αυτοί? Στηρίζουν Χρυσή Αυγή. Στον ελεύθερο κόσμο. Ναι, μωρέ, αυτοί οι Σαφυρόπουλοι εκεί, οι Γεωργιλάδες εκεί, αυτά τα... Ναι, αυτοί ήθελαν να πάνε. Ναι. Εκεί ήθελαν να πάνε. Πούμε ότι, εντάξει. Ότι? Και τι είναι αυτά και τέτοια, τι είναι αυτά τώρα και Χρυσή Αυγή. Είναι υπέρ της Χρυσής Αυγής, ρε παιδί μου. Σου πω εγώ γιατί, φίλε. Γιατί τώρα, άμα ανοίξει πότε στο 98, πάει ο Ζαφυρόπουλος φυλακή.